καθημερινό βιντεάκι θα σας κάνω ένα μακιγιάζ, το οποίο θα είναι το πρώτο από μια σειρά μακιγιάζ που θα κάνω εορταστικά, έτσι για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά που έρχονται σιγά σιγά. Να πω ότι στο πρόσωπό μου έχω ήδη κάνει τη βάση μου και έχω βάλει για foundation το υγρό makeup της Kryolan. Είναι αυτό εδώ στην απόχρωση NB. Είναι νομίζω η πιο ανοιχτή, έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, αρκετά καλλυπτικό, αρκετά ελαφρύ σαν σύσταση make-up, πολύ καλό. Για concealer έχω χρησιμοποιήσει το Healthy Mix της Bourjois, είναι αυτό εδώ, αρκετά καλλυπτικό, κόστιζε γύρω στα 13 ευρώ. Αυτό το concealer το έχω τοποθετήσει σε σπυράκια. Για φως κάτω από το μάτι έχω χρησιμοποιήσει το Stay All Day 16 ώρες, είναι της Essence, σας το έχω ξαναδείξει και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μπορεί να μην έχει καθόλου καλή κάλυψη, δηλαδή η κάλυψη είναι πολύ μέτρια, αλλά δίνει πολύ ωραίο φως κάτω από τα μάτια και μου αρέσει πάρα πολύ. Για πούδρα έχω χρησιμοποιήσει την Dream Matte της Maybelline, είναι αυτή εδώ, στην απόχρωση 05. Αρκετά καλλυπτική πούδρα και πολύ ελαφριά σαν σύσταση. Αυτά ήταν τα προϊόντα που έβαλα για τη βάση μου. Θα κάνω και το ένα μάτι και θα επιστρέψω να κάνουμε μαζί το άλλο. Έχω ξεκινήσει απλώντας σε όλο μου το βλέπαρο την βάση της Essence I Love Stage, η οποία θα βοηθήσει στο να κρατηθούν τα χρώματα περισσότερη ώρα αναλύωτα και να δώσουν τα χρώματα και μέγιστη απόδοση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πρώτη σκιά, η οποία είναι αυτή εδώ η καφέ μοβ, είναι αυτό εδώ το χρώμα. Και θα ανέβω λίγο, πολύ λίγο προς τα πάνω. Αφού τελείωσα με την πρώτη σκιά, θα πάρω ένα πινελάκι για ανακάτεμα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το χρώμα. Και θα σβήσω εδώ, στην κόνη, ουσιαστικά και λίγο πιο πάνω. Ωραία, στη συνέχεια θα πάρω ένα flat πινελάκι σαν αυτό εδώ και θα χρησιμοποιήσω μία σκιά με glitter μαύρη, αυτήν εδώ. Την οποία θα τοποθετήσω στην εξωτερική γωνία και θα σχηματίσω ένα V. Θα πάρω πάλι το πινελάκι για ανακάτεμα, αυτό εδώ. Και τώρα θα ανακατέψω τη μαύρη σκιά με τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια θα πάρω ένα απλό πινελάκι, σαν αυτό εδώ. Και θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά. Και θα την τοποθετήσω στο κόκαλο του φρυδιού μου για να δώσω φως. Ωραία. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω eyeliner και χρησιμοποιώ της Essence το Super Fine. Είναι αυτό εδώ. Είναι σε μορφή στυλό. Και δεν θα γράψω ιδιαίτερα έντονη και μακριά γραμμή. Ίσα-ίσα στις ρίσες και λίγο προς τα έξω θα χοντρίνει λίγο η γραμμή. Στη συνέχεια θα βάλω μάσκαρα.
την αφήσω να στεγνώσει και θα χρησιμοποιήσω ψεύτικες βλεφαρίδες. Θα χρησιμοποιήσω από την Makeup Studio. Αυτό είναι το κουτάκι του. Δεν ξέρω πού μπορείτε να τις βρείτε, γιατί δεν το είχα πάρει από Αθήνα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές βλεφαρίδες στο εμπόριο, οπότε σίγουρα θα βρείτε κάποια που να σας αρέσει. Και αφού έχει στεγνώσει λίγο η μάσκαρα, παίρνω τις βλεφαρίδες τις ψεύτικες. Είναι αυτές εδώ. Τις έχω κόψει κιόλας, γιατί πραγματικά οι υπόλοιπες ήταν πάρα πολύ μεγάλες, μου φτάνανε δηλαδή μέχρι το φρύδι. Και θα χρησιμοποιήσω την κόλλα Eyelash Adjective. Είναι αυτή εδώ. Την πήρα από τα Hot Center και κόστιζε νομίζω γύρω στα 6-7 ευρώ. Και θα βάλω λίγο. Και όπως λέει πάνω η συσκευασία, θα περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να γίνει έτσι λίγο κολλώδης και να την βάλουμε μετά στις βλεφαρίδες μας. Και αφού έχει στεγνώσει η κόλλα, τις ενώνουμε τις ψεύτικες με τις δικές μας, τις αληθινές, με μια μάσκαρα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα την Colossal από την Maybelline. Στη συνέχεια θα βάλω μαύρο μολύβι και θα χρησιμοποιήσω τη 17, το 01. Και έπειτα θα πάρω από το χρώμα που χρησιμοποίησα το πρώτο χρώμα, το καφέ μοβ. Και θα γράψω στην κάτω μεριά του ματιού εδώ. Και έπειτα με ένα τέτοιο πινελάκι, εγώ το λέω σβίστρα, είναι έτσι ένα σφουγγαράκι ουσιαστικά, το οποίο είναι καλό για σβήσιμο, έτσι για να δημιουργηθεί αυτό το smoky effect. Και θα το περάσω στις κάτω βλεφαρίδες εδώ. Και έπειτα θα χρησιμοποιήσω μάσκαρα. Θα πάρω πάλι την Colossal της Maybelline. Όπως σας έχω ξαναπεί, όταν βάζετε μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες, καλό είναι να κοιτάτε σε έναν καθρέφτη ψηλά, ώστε να μην λερώνεστε από κάτω. Και αφού το τελείωσα με τα μάτια, προχωράω στο ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω επίσης από την παλέτα των Sephora. Αυτό εδώ το ροζ χρωματάκι. Είναι πολύ απαλό και όμορφο. Και θα πάρω το πινελάκι μου για το ρούς, το οποίο είναι το K13 της Criolan. Και θα το τοποθετήσω στα ζυγωματικά μου.
Ένας τρόπος για να σας κρατάει περισσότερη ώρα το ρούζ είναι να τοποθετήσετε στα ζυγωματικά σας κανονικά το ρούζ, ίσως λίγο πιο έντονο από ό,τι θα το κάνατε συνήθως, όπως κάνω εγώ τώρα, που δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά το έχω κάνει αρκετά έντονο. Και στη συνέχεια παίρνετε την πούδρα που χρησιμοποιείτε, εγώ θα χρησιμοποιήσω την Dream Matte και ένα πινελάκι για ρούζ, το οποίο είναι το 43 από τα Sephora, και το ταμπονάρετε εκεί που έχετε βάλει ακριβώς το ρούζ. Ελπίζω να φαίνεται, αλλά από εδώ είναι λίγο πιο απαλό από ό,τι ήταν πριν, τώρα που τοποθέτησα την πούδρα, ενώ από εδώ είναι λίγο πιο έντονο, και θα κάνω το ίδιο και από εδώ. Είναι ένας καλός τρόπος για να σας κρατάει περισσότερη ώρα το ρούζ και ελπίζω να σας βολέψει και εσάς. Ωραία, και αφού το τελειώσαμε από ρούζ, προχωράμε σε κραγιόν. Θα χρησιμοποιήσω το Snob της MAC, είναι αυτό εδώ το χρώμα. Σας το έχω ξαναδείξει σίγουρα και σε άλλα βιντεάκια. Αλλά πριν από αυτό, βγάζω λίγο το lip balm που έχω βάλει. Το ταμπονάρω απλά το χαρτί, δεν το κάνω έτσι με δύναμη. Και θα χρησιμοποιήσω πιο πριν αυτό το μολύβι χιλιών και είναι το 04 Candid Candy. Είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει από τα Sephora. Το έχω αρκετό καιρό όπως βλέπετε. Και θα περιγράψω λίγο τα χείλη μου. Και στη συνέχεια θα πάρω το Snob που σας έδειξα. Και από πάνω θα βάλω lip gloss και θα χρησιμοποιήσω από αυτό εδώ το σετάκι που το έχω και στο giveaway, το ρόζα παλό χρωματάκι, αυτό εδώ. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Πιστεύω ότι είναι ένα αρκετά εύκολο μακιγιάζ. Ίσως δυσκολεύει λίγο στο σημείο με τις ψεύτικες βλεφαρίδες, αλλά είναι καθαρά θέμα εξάσκησης. Να σας πω επίσης για τις ψεύτικες βλεφαρίδες, ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχετε μια πολύ καλή κόλλα και ας είναι πολύ οικονομικές οι βλεφαρίδες, η κόλλα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η πιο γνωστή νομίζω είναι η Duo. Και αυτή όμως που πήρα από τα Hondo Center που σας έδειξα πριν είναι αρκετά καλή. Και επίσης μετά τη χρήση των ψεύτικων βλεφαρίδων, αφού τις βγάλουμε δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να τις καθαρίσουμε με γαλάκτωμα αντιμακιγιάζ, ώστε να φύγει και η κόλλα που υπάρχει πάνω στις βλεφαρίδες, αλλά και η μάσκαρα, ώστε να τις χρησιμοποιήσετε και παραπάνω από μία φορά. Αυτά είχα να σας πω. Επίσης θα κάνω και άλλα τέτοια μακιγιάζ για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, γενικά για τώρα τις γιορτές. Αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο μακιγιάζ που θέλετε να δείτε, θα περιμένω κάτω στα σχόλια. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!